Να είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι εδώ. Επιστρέψαμε με την αγαπημένη μας την Τίνα. Τινάκη μου. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την πατατόπιτα. Πατατόπιτα. Ναι. Έχεις ξαναφάει? Όχι. Τώρα θα δεις. Με έχεις μπερδέψει λίγο τώρα με το μουσακά και το παστίτσιο και τα. Πώς θα τα. Όχι, η όψη που έχει τελική αυτό το φαγάκι. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Αρχίσω να το κάνω τώρα, ξέρεις. Θα αρχίσει να λύεται το μυστήριο. Ναι. Ζεσταίνουμε το λαδάκι μας εδώ και έχουμε κυμά, μοσχαρίσιο και χοιρινό. Ανάμεικτο. Ανάμεικτο, φαίνεται κιόλας. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι όταν ετοιμάζω μείγμα για κυμά, βλέπεις, ο μοσχαρίσιος με το χοιρινό έχουν και διαφορετικό χρώμα. Βάζω πρώτα τον κυμά και τον καμπουρδίζω. Ναι. Ετοιμάζω ένα μείγμα με τον κυμά σε λίγο λαδάκι. Είδες, έβαλα ελάχιστο λάδι, όσο έπιασε, ας πούμε, λίγο. Δύο κουτάλια της σούπας, αν θέλετε να έχετε και τη δοσολογία. Αφήνουμε αυτό εδώ να καμπουρτιστεί και θα βάλουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα υλικά, τα οποία είναι το κρεμμυδάκι και το καρότο. Σε αυτή τη συνταγή, το καρότο εδώ στο κυμά, θα γλυκάνει ωραία το κυμά, γιατί δεν βάζουμε ούτε σάλτσα ντομάτας. Γιατί δεν βάζουμε σάλτσα ντομάτας? Γιατί αυτή η συνταγή. Α, δεν το σηκώνει δεν θέλει. Ωραία. Για να είναι καταλήξουμε σε ένα μείγμα κυμά που θα είναι άσπρο. Άσπρο θα είναι. Κρύψουμε. Ναι, θέλω να πω δεν θα είναι κοκκινοπός. Δεν θα είναι κοκκινοπός. Από κοκκινιστός, από είναι... τη σάλτσα ντομάτας. Είναι το ξέρεις, τι θα φας και φταίδες. Με σμή ή δέτς. Ξέρεις το. Ναι. Το ξέρεις, είμαστε και πατριώτες. Με σμή είμαστε και πατριώτες. Με σμή λέει ο άλλος. Ή δέτς λέει ο άλλος. Άι, βγάλε άκρη τώρα. Και να είσαι και ξένος, να είσαι κανένας. Καλά, ναι, εκεί δεν βγάζεις άκρη. Να είσαι κανένας κεφαλονίτης, κανένας κριτικός, κανένας χιώτης που δεν καταλαβαίνεις τελείως τι λένε, δηλαδή είσαι από μακριά. Ναι, θα λες τι λένε, ρε, τι γλώσσα μιλάνε. Τι λένε, μιλάνε. Αυτό, τι λένε. Λοιπόν, τρίψαμε το καροτάκι. Ο κυμάς εδώ συνεχίζει να καμπουρτίζεται. Περιμένω δύο λεπτάκια έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι. Έχει αρχίσει και αλλάζει χρώμα. Λοιπόν, έλεγα ότι το ένα μείγμα είναι με τον κυμά, τον οποίο θα ετοιμάσουμε τώρα. Και η δεύτερη στρώση είναι με τις πατάτες. Έχουμε βράσει τις πατάτες σε μπόλικο νεράκι, τις έχουμε αφήσει κανονικά τη φλούδα. Πάντα όταν βράζετε πατάτες για πουρέ, καλό θα είναι να μην τις ξεφλουδίζετε, να τις βράζετε μαζί με τη φλούδα και μετά να αφαιρείτε τη φλούδα. Έτσι γίνονται πολύ πιο νόστιμες οι πατάτες και κρατάνε πιο πολλά από τα θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις αυτό. Θα ξεφλουδίσεις τις πατάτες και θα μου τις βάλεις εδώ για να κάνω εγώ. Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, δεν κατάλαβες. Το ξαναπάω από την αρχή. Θανάση, σε παρακαλώ, μπορείς να καθαρίσεις τις πατάτες. Θα τώρα σκεφτώ. Ήμουν καλύτερη. Είδες? Θα το σκεφτώ. Έλα να το κάνουμε λίγο σαν πονόπερα. Όχι, τώρα ήμουν καλύτερη. Έλα, δυνάμει όλο το. Έλα να το κάνουμε. Ωραία. Να το κάνουμε λίγο σαν πονόπερα. Ναι, για πες, για πες. Τον Αντώνιο, καθάρισε τις πατάτες. Το θες και συγκεκριμένο όμως. Αφού έτσι είναι τα ονόματα, τι θες να κάνω. Πες, τον Αντώνιο, καθάρισε τις πατάτες. Τον Αντώνιο, καθάρισε τις πατάτες. Δεν μπορώ, Κλάρα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι. Είναι αντίθετο στις αρχές μου. Πες τώρα εσύ, γιατί τον Αντώνιο. Καθάρισε τις πατάτες, Αντώνιο. Τι δυναστεία έβαλες, ρε κατζουλιέρι. Σαπουνόπερα βραζιλιάνη και μου βάλεις τη δυναστεία. Τι να κάνω, την Αλέξης Κόλινς, πώς τη λέγανε. Ό,τι σου ήρθε, βρήκε τώρα εκεί πέρα, μπάπα το πετάξουμε. Σαν να πάρω εγώ την πατάτα και να πάω τι την κάνω την πατάτα, να φτιάξω ένα πουρέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Συνεργάτες, αγαπημένοι φίλοι. Καλά, γιατί φωνάζεις, γιατί. Να σου πω, μου έχεις αγκρέψει όλους τους συνεργάτες. Ξέρω εγώ τον Κατσουλίδη, ξέρω γιατί. Όχι, σε παρακαλώ. Ξέρω γιατί. Γιατί εγώ έχω τις αδυναμίες. Είναι τέτοιο. Στους συνεργάτες. Είναι αγαπημένος, γι' αυτό. Γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, έχει αρχίσει εδώ ο κυμάς. Και καμπουρτίστε και πάμε να ρίξουμε και το κρεμμύδι. Εξακολουθεί με τη δυναστεία εδώ μεταξύ. Γιατί καλέ δεν σ' αρέσει, αυτό εμένα μ' αρέσει. Έλα εδώ. Δεν το πιστεύω δηλαδή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έλα κόβε. Βάλαμε και το κρεμμυδάκι. Τι είναι μεταγλωτισμένη δυναστεία με βραζιλιάνικα. Τι έπεσε ρε παιδιά. Α. Το καρότο, θα θέλει το καρότο του. Θα γλυκάνει πάρα πολύ ωραία αυτό το μείγμα με κυμά. Οπό, αυτή η πατάτα καίει, ζεματάει. Πολύ καυτερή η πατάτα. Επίτηδες θα κάνεις. Όλα, παιδί μου, είναι μελετημένα. Τι νομίζεις, τυχαία, είπα εγώ. Θανάση, καθάρισέ μου τις πατάτες. Επίτηδες θα κάνεις. Υπήρχε σχέδιο δράσης. Άι. Άι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο αλατάκι. Έτσι. Μπόλικο πιπεράκι. Δεν θέλω ακόμη νερό. Θα σας πω σε ποια φάση θα βάλουμε νερό. Δύο Θανάσης καίγεται. Σηματίστηκε ο Θανάσης. Καίγεται το Θανάσης. Κάντε κάτι.
Κάντε κάτι, βρε παιδιά. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα αρώματα. Θα βάλουμε λίγη κανέλα. Εντάξει, αν δεν θέλετε να μυρίζει πολύ κανέλα, βάλτε το μισό. Μπορεί να μην έχει σάλτσα ντομάτα, αλλά την κανέλα θα τη βάλετε. Να αρωματίσουμε ωραία. Ωψ, έλα δώσει. Και θα βάλετε και... Τι έγινε, παιδί μου. Άκουσε το. Εδώ ήταν στο μοσχοκάριδο, στο μοσχοκάριδο. Ναι, στο μοσχοκάριδο. Κοίτα εδώ που βάζουμε φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Να σου πω, Ντίνα. Καμία σχέση το φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Με τους αγγέλους του Τσάρλι, ε. Τέλεια, τέλεια. Καλοπερνάμε σήμερα. Πώς ωραία γίνεται, μέρα. Όμως, δεν μπορείς να επικεντρωθείς στη μαγειρική. Ποιος δεν επικεντρώνεται. Και θες να σου πω ακριβώς τι έχεις κάνει. Η τελευταία μου κουβέντα που ήταν. Η τελευταία μου. Το μοσχοκάριδο. Ναι, τι είπα για το μοσχοκάριδο. Το τρίβουμε το μοσχοκάριδο. Χαίρομαι πολύ. Τι είπα, κάτι είπα όμως. Δεν άκουσα τι άλλο είπες, γιατί είχα το μυαλό μου επικεντρώσει. Μα αυτό είναι τώρα. Ωραία, τι είπες για ξαναπέστο, με συγχωρείς. Είπα ότι το φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο καμία σχέση με το μοσχοκάριδο το οποίο ήδη τριμμένο. Αυτό είπες, είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Όταν είσαι ένα μικρή με τα αδέρφια, με την αδερφή σου δεν το έκανες αυτό. Αυτό δεν είπα. Είπα κάτι διαφορετικό. Βρε, έλεγε άλλη, δεν το πάει έτσι το πράγμα, κατάλαβες. Ναι, αλλά αυτό είπα. Τι σου θυμίζει αυτό. Δεν υπάρχει. Σήμερα είμαστε... Καλά, ε. Αυτό το είναι το πλοίο της αγάπης, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Λατρεμένο όμως, ε. Λατρεμένο. Δεν το ψιλοπρόλαβα εγώ, Ντίνα μου. Καλά, να σου είσαι πω. Και μικρός, εσύ, να σου πω και την αλήθεια, Ντίνα μου, δεν το πολύ πρόλαβα εγώ. Εγώ είμαι τη ασπρόμαυρη, εσύ είσαι και μικρός. Εγώ από Duke θυμάμαι και τέτοια μετά, καταλαβαίνεις. Είσαι μικρός. Πώς πας με τις πατάτες εκεί. Δεν τα πολύ πρόλαβα εγώ, Ντίνα μου. Μικρέ πράκτορα. Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω, μην ξανοίγεσαι, Ντίνα. Μόλις αυτό αρχίσει και έτσι σοταριστεί αρκετά και βλέπετε ότι αρχίζει και βράζει, εδώ θα μου βάλετε λίγο νεράκι. Τις έκοψα τις πατάτες, έκανα λάθος. Περίμενε, δύο λεπτά. Όχι, δεν έχεις κάνει κανένα λάθος. Γιατί είσαι άριστος. Και θα αφήσουμε τώρα για λίγη ώρα το κιμά να πάρει μία βράση και να πιει αυτό το υγρό που βάλαμε, το νερό που βάλαμε. Έχουμε τον κιμά ο οποίος είναι έτοιμος. Κοιτάξτε να δείτε εδώ που θέλω να καταλήξετε. Σε ένα κιμά ο οποίος θα έχει βράση και δεν θα έχει καθόλου υγρά. Και για να είστε σίγουροι ότι θα σας κάνει ωραία το στρώμα από την πατατόπιτα, θα κάνετε το εξής. Πάρτε εδώ ένα μικρό κόσκινο, θα βάλετε. Μας την έσπασε πάντως, πραγματικά. Είδες, γιατί ψήνεται σιγά σιγά. Πολύ ωραία μυρίζει. Και με αυτόν τον τρόπο θα βάλετε αλευράκι. Μία με δύο κουταλιά στη σούπα, δεν θέλω παραπάνω, έτσι. Εδώ παντού. Θα ανακατέψετε. Αυτό λειτουργεί ως φρυγανιά θρηματισμένη, ας πούμε. Αυτό λειτουργεί, είναι το άμυλο το οποίο θα έρθει και θα τραβήξει τα υγρά τα οποία έχουν μείνει. Είναι... Γιατί έχει το λαχανικό του μέσα, έχει το καροτάκι του και όσο να πεις, ναι, θα βγάλει κάποια υγρά μέσα στην κατσαρόλα. Είναι είμαστε κάτι αντίστοιχο έτοιμοι. Δηλαδή με τη φρυγανιά την τριμμένη που έχουμε, έχεις ρίξει σε άλλα φαγητά μέχρι τώρα. Έτσι, Θανάση. Πολύ λοιπόν, ωραία τα λες, Θανάση. Πάμε τώρα εδώ, έχεις κάνει, έχεις καθαρίσει ωραιότατα τις πατάτες. Ναι. Θα τις κάνουμε εδώ, θα τις λιώσουμε έτσι με το πιρουνάκι και θα κάνουμε ένα πουρέ. Πουρέ. Μ? Εδώ θέλω να συγκρατήσετε ένα μυστικό. Τις άφησα κρύουσαν λίγο τώρα, έπρεπε να τις κάνω πριν, δεν μου το πες. Οι πατάτες γίνονται πουρεδάκι ωραίο όταν είναι ζεστές. Δεν θα πρέπει να κρυώσουν. Γιατί από τη στιγμή που τα κρυώσουν και δεν μπορούμε να τις λιώσετε εύκολα και απ' την άλλη δεν θα μπορέσουν πολύ εύκολα να τραβήξουν μέσα και το γάλα. Καλά, μια χαρά, Θανάση, δεν μπορείς να φανταστείς. Είχα και το εργαλείο έτοιμο για αυτό. Είναι ζεστές όσο πρέπει. Είναι και ασορτή με την... Απλά αφαιρώ ότι... Θανάση, πίστεψέ με, δεν χρειάζεται. Το έχουμε, είναι έτοιμο. Εντάξει, θα προσθέσουμε. Βούτυρακι. Μαργαρίνη. Ναι. Φυτικό βούτυρο, αυτό λέμε. Ναι, ναι. Φυτικό βούτυρο. Οπα, θέλω, ναι. Φυτικό βούτυρο. Καλά δεν το λέω, δεν. Όχι, δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσεις τη λέξη βούτυρο. Βούτυρο. Έτσι. Είναι μαργαρίνη, είναι από διάφορα έλαια. Ενώνουμε εδώ τις πατάτες και θα βάλουμε και γάλα. Και θα ομογενοποιήσουμε. Εδώ, ξέρεις τι θέλω να μου προσθέσεις. Βεβαίως. Θέλω να πάρεις λίγο το μοσχοκάριδο, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, όπως είδες και το έκανα εδώ με το μηχανάκι προηγουμένως. Όχι, θέλω να το τρίψεις εδώ πάνω. Ναι. Το άλλο, όχι αυτό. Ποιο? Θα πάρεις το μηχανάκι αυτό, α, το εργαλείο. Τρίψω. Ναι, έτσι θέλω. Έτσι. Ρίξε, ρίξε εσύ. Γιατί είπες και πριν ότι. Πάει πάρα πολύ ωραία το μοσχοκάριδο με την πατάτα. Κάνουν πραγματικά πολύ ωραία παρέα, μην το ξεχνάτε. Ναι, ναι. Και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Κολιτάρια από το στρατό. Κολιτάρια. Τι νομίζεις, έχουν και αυτοί τις προτιμήσεις. Θα βάλουμε εδώ, σε βάλω εσένα εδώ δίπλα. Ναι, ναι, βεβαίως. Εσύ εδώ δίπλα. Όλο τι είναι αυτό. Εγώ, όχι, όλο, φτάνει. Φτάνει τώρα, φτάνει. Φτάνει, φτάνει.
Περίμενε να δεις. Και έχουμε εδώ γραβιέρα τριμμένη. Θα βάλουμε τη μισή γραβιέρα μέσα στο μείγμα που κάναμε με τον κιμά και την άλλη μισή γραβιέρα θα μου τη βάλετε μέσα εδώ στην πατάτα που πολτοποιούμε και κάνουμε πουρέ. Δεν πιστεύω να είχατε καμία δυσκολία μέχρι εδώ. Είναι απλά ξεκάθαρα τα βήματα. Θέλω να την γράψετε αυτή τη συνταγή και να την κάνετε, γιατί θα ξετρελαθούν όλοι στο σπίτι. Θα γίνει από τα αγαπημένα σας φαγάκια. Θέλω να το κάνετε, να δείτε. Καταρχάς, είναι μια εύκολη λύση, είναι ένα καθημερινό φαγάκι. Θα κάνετε ένα φαγάκι 4 με 6 άτομα και θα σας στοιχίσει ούτε 10 ευρώ και θα το λατρέψουν όλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω τη βοήθειά σου, αγαπητέ Θανάση. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάρεις αυτό. Αυτό. Ωραία. Εγώ θες να κρατάω την κατσαρόλα. Έλα, όχι, καλύτερα. Εσύ. Μπορώ και εγώ να κρατάω. Μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά δεν ξέρεις τι δύναμη έχω εγώ, Θανάση. Καλά, μιλάμε, δεν το συζητάμε αυτό. Α, ξέρεις τι. Καλά, καλά, κάνε, θα το πάρω μετά. Εγώ είδα λίγο την κανέλα, την ψαρέψω μετά. Γι' αυτό σου λέω, κάνε αυτό. Έλα, μωρέ. Δεν θες. Μας έχει σπάσει τη μύτη πάντως. Γιατί καμπουρδίστηκε ωραία ο κιμάς με το μοσχοκάριδο. Ωραία. Μπράβο, Θανάση. Θα το απλώσουμε αυτό. Ορίστε. Καλά. Ψάχνω ότι. Να τι. Να τη βγάλουμε έξω. Ναι, να την πιζαρέψουμε την κανέλα για να το βάλουμε. Λοιπόν, ένα στρώμα κάναμε εδώ με το κιμά, με το καροτάκι. Που θυμάστε πολύ καλά ότι βάλαμε και λίγο τυράκι μέσα και το δέσαμε με 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Πάμε να βάλουμε πάνω. Το έχω ανακατέψει αυτό. Είναι όλο έτοιμο. Ορίστε. Να βάλουμε πάνω και το μπουρέ. Μπορούμε έτσι να το βαφτίσουμε παστιτσάκι αυτό εμείς. Επειδή όμως δεν έχει το ζυμαρικό του μέσα. Εντάξει, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό εγώ τη λέω πατατόπιτα με κιμά. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο καλύτερος τίτλος αυτής της συνταγής. Ναι, σωστό. Κάτσε λίγο να δεις. Είναι. Σωστό. Να βάλουμε έτσι. Δεν έχει ούτε κρέμα γάλακτος ούτε. Όχι, παιδί μου, δεν έχει. Καταρχάς είναι πολύ ελαφρύ. Παρόλο που έχει πατάτα. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο η πατάτα δεν είναι καταπληκτικά με τον κιμά. Πατάτε εντωμεταξύ και το τώρα που βάλεις μετά στο φούρνο αυτό. Τη γραβιέρα. Έλειωσε η γραβιέρα. Έλειωσε η γραβιέρα και μυρίζει. Λοιπόν, και για να το βάλετε στο φούρνο. Πήμα. Και να κάνει ωραία κρούστα. Φρυγανίτσα. Θα βάλετε λίγο φρυγανιά πάνω. Την έχουμε μάθει τη φρυγανιά. Τη μάθαμε τη φρυγανιά. Καλά τώρα. Μιλάμε τώρα για καλλιτέχνη. Φρυγανίτσα. Λοιπόν, και θα έχετε προθερμάνει το φούρνο στου 200 βαθμούς και θα το ψήσετε αυτό για 30 λεπτά. Αν δουλέψετε στους 180 βαθμούς πιο χαμηλή θερμοκρασία, θα μου το αφήσετε γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Και πάει ο Θανάσης να φέρει το έτοιμο από το φούρνο. Τόση ώρα δεν μπορούσε ο Κατσουλιέρης να βάλει το ρόκι, κατάλαβες, με το γάντι. Θα πετάξει τώρα κανένα ζωγραφισμένα στο χαρτί τα λόγια στο τέτοιο και εγώ πρέπει να χορέψω, κατάλαβες. Για να δούμε και το έτοιμο. Ωραία που πάμε. Ωραία που πάμε. Θες βοήθεια? Όχι, όχι Ντίνα μου. Όχι, αγαπημένη μου Ντίνα, γλυκιά εγώ μου θα Ντίνα. Θα πάρω ένα ωραίο πιατάκι για να σερβίρω. Μη μου καείς, δεν καίει εδώ πάνω. Πού να το βάλω, κάτσε, έχουμε μισό λεπτό, το βρήκα, Ντίνα. Βρήκα το σιλικονά, το περίπημα. Α, το βρήκες. Καλά, τα έχει μάθει όλα, να δηλαδή, ξέρει τώρα, τι θα παίζουμε. Βάλει. Τι είναι το σουπλά, τι είναι πάντα, τα την σουβέλ, αρχή τα σουπλά. Στις πρώτες εκπομπές. Ναι. Εγώ και ο Θανάσης μιλήσαμε διαφορετική γλώσσα. Όσο περνάνε οι μέρες, μιλάμε την ίδια γλώσσα, την ίδια γλώσσα. Κοίταξε, μαθαίνω. Μαθαίνεις πολύ γρήγορα. Να το. Έτσι να τα αφαιρέσουμε κι αυτά. Βλέπετε πως κόβεται, σαν πίτα, έτσι. Σαν πιτούλα κόβεται. Τώρα αυτό είναι λίγο ζεστό. Αυτό είναι το κακό, ότι είναι ζεστό τώρα και δεν μπορώ να φάω. Μα να σου πω, ξέρεις τι, θέλω να είναι ζεστά τα φαγητά, ρε παιδί μου, γιατί έτσι το βλέπουν καλύτερα. Έτσι πρέπει. Δεν είναι. Μια, κοιτάς, παιδί μου, μια σπάτουλα θέλω να βρω εγώ για να μπορούμε εύκολα. Θα βγεις προς αναζήτηση σπάτουλα. Βρέθηκε. Αυτό μας κάνει. Μας κάνει. Α, μήπως δεν μας κάνει. Δεν σου σώματα σου λέω εγώ. Για γλυκό περισσότερο. Εντάξει τώρα, μωρέ. Εντάξει. Τελειομανής έχεις γίνει. Κάτσε να την βγάλουμε όπως πρέπει. Τώρα είναι ζεστή και μας κόβεται το. Όπα. Αυτό άμα κρυώσει. Θα πήξει η πατατούλα πάνω και θα σας κόβεται πολύ τώρα πιο αυτό ωραία. Πρέπει να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσει, ναι. Καταλαβες. Δεν μπορώ, άμα το φάω. Αλλά, έτσι, δηλαδή, θα χάσω το 70% της γεύσης. Ωραίο είναι και ζεστό όμως. Ωραίο είναι και ζεστό, ναι. Γιατί είναι ζεστός ο κιμάς με την πατάτα που έχει λιώσει και είναι πολύ. Θα σας κάνεις μια μικρή προσπάθεια. Ναι. Έχω χάσει την επικοινωνία μου, μισό λεπτό. Τι επικοινωνείς, με ποιον επικοινωνείς. Έχω χάσει την επικοινωνία μου, κάτσε λίγο να επικοινωνήσω στο έτσι. Μισό λεπτό, έχω κι εγώ κι